είναι από τις τελευταίες που θα γιορτάσουμε αυτή την ημέρα, θα τιμήσουμε αυτή την ημέρα. Δυστυχώς βρισκόμαστε σε μια περίοδο που η προστάτηδα των ορυχείων, η Αγία Βαρβάρα, που έχουμε την τιμή για άλλη μια φορά να βρισκόμαστε, να τιμήσουμε και να μνημονεύσουμε την αγιοσύνη της, η οποία είναι προστάτηδα των ορύχων, μας βρίσκει λιγότερους. Αν θυμηθώ την περσινή εκδήλωση που είχε κατακλειστεί από το σύνολο των πολιτικών παραγόντων της περιοχής, οι οποίοι ως βουλευτές τότε υποψήφοι και βουλευτές αντιπολίτευσης κράδαναν πολύ ψηλά τη σημαία για να σώσουμε τα ορυχεία, για να μην πουληθεί τίποτε, σήμερα έλαμψαν δια της απουσίας τους, με δεδομένο το ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να δώσει ένα τέλος σε αυτήν εδώ την εκδήλωση πάρα πολύ σύντομα. Θλίβομαι, γιατί η Δυτική Μακεδονία και η Αρκαδία ήταν οι περιοχές όπου από τα έγκατα της γης, και αν ακούσουμε και θυμηθούμε έστω για λίγο του πόσους μνημόνευσε ο πατέρας που έχασαν τη ζωή τους για να ηλεκτροδοτηθεί η χώρα, σαν στημένη λεμονόκουπα σήμερα η κυβέρνηση προσπαθεί να τελειώσει όλη αυτή την ιστορία. Εμείς θα είμαστε εδώ συνέχεια για να τιμούμε αυτή την ημέρα, αλλά και όχι μόνο, και την άλλη ημέρα που λαμβάνουν χώρα από εδώ, από αυτό το εκκλησάκι, οι μνήμες Λιγνίτη, την ιστορία των Λιγνιτών στη χώρα, παρότι ο Πρωθυπουργός της χώρας, νομίζοντας ότι θα σώσει τον πλανήτη, όπου και αν βρίσκεται, εμφανίζεται λάβρος κατά των Λιγνιτών και θέλει να κλείσει αυτήν την παραγωγική δραστηριότητα που, επαναλαμβάνω, βοήθησε τα μάλα για την ανάπτυξη, την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Συνεχίζουμε, θα δώσουμε τον αγώνα να αποτραπεί αυτή η διαδικασία, και στο τέλος πιστεύω ότι εμείς θα νικήσουμε. Όσοι έχουν αντίθετες απόψεις για τα ζητήματα των εργαζομένων στη ΔΕΗ, που με τέτοιο μίσος εμφανίζονται το τελευταίο χρονικό διάστημα, ειδικά για τους Λιγνιτορύχους, νομίζω ότι κάνουν πολύ μεγάλο λάθος και θα το πληρώσουν.